Ανδρέα, άλλη μια σεζόν στη Volley League Ανδρών. Ξεκινάει για πρώτη φορά στην καριέρα σου, φορά στη φανέλα του Μίλωνα. Πες μου καταρχήν πώς έχει κυλήσει αυτός ο ένας μήνας προετοιμασίας. Τέλεια. Ο Μίλωνας, παρόλο που ανέβηκε από την Α2, έχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Αποτελείται από επιχειρηματίες, ανθρώπους πάνω στις κόκκες που έχει δημιουργήσει, όπως είναι ο Δημήτρης Δημητρακόπουλος, ο Σταφ του Μίλωνα και ο προπονητής μας, ο Θανάσης Ψάρας, που εκτός από συμπαίκτη που ήμασταν στο Παναθηναϊκό μαζί, τον έχω τώρα και προπονητή. Προσπαθούμε να δώσουμε το 100% και να κρατήσουμε τον Μίλωνα στην κατηγορία. Ο Μίλωνας έχει ένα ρόστερ το οποίο έχει μέσα έμπειρους και νέους αθλητές. Εσύ με τον Ηλία το Λάπα είστε πλέον έμπειρους αθλητές, όχι μόνο του Μίλωνα αλλά και ολόκληρης της Volley League. Πόσο, άμα σ' αρέσεις και σένα ως έμπειρο αθλητή, να δίνεις συμβουλές σε νέους αθλητές ανερχόμενους? Μου αρέσει πάρα πολύ, το έκανα σε όλες τις ομάδες που πήγα. Τις εμπειρίες που θυμάσαι που έτσι μεταλαμβαντεύσω στους νέους αθλητές, να τους προωθήσω να γίνουν καλύτεροι και παίκτες και προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο και εκτός. Ό,τι χρειαστούν εδώ στη διάθεσή τους, θα μπορούσα να βοηθήσω, να συμβουλέψω σε οποιοδήποτε θέμα. Όπως είπαμε και πριν, είσαι από τους πλέον έμπειρους αθλητές. Έχεις πάρα πολλά χρόνια στις πλάτες σου στη μεγάλη κατηγορία του ανδρικού βόλεϊ στην Ελλάδα. Πώς βλέπεις τα φετινά ρόστερ και πόσο βοηθάει η επιστροφή αθλητών όπως ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, που βοηθάει και στην άνοδο του γενικότερα του πρωταθλήματος? Μας έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ την σεζόν. Είναι αυτή η ροπή του πρωτάθλημα. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες είναι ο Ολυμπιακός, είναι ένα σκοροπάτι καλύτεροι από εμάς, αυτοί θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες ομάδες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να πάρουμε κάποιους πόντους ή κάποια νίκη σε κάποια αγώνα. Και ο στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Ποιος είναι ο φετινός προσωπικός στόχος αλλά και ο ομαδικός? Ο στόχος είναι να κρατήσουμε τον Μίλωνα στην κατηγορία, γιατί αν πέσει η ομάδα, όλοι οι παίκτες έχουν τη στάμπα της αποτυχίας και αυτό δεν θέλουμε να το έχουμε στην πλάτη μας, το ρίχνουμε τον Μίλωνα. Αλλά αποτελούμαστε από ένα πάρα πολύ καλό στάδιο και από πολύ καλούς έμπειρους και καλούς νεαρούς αθλητές, όπου θα βάλουμε τα δυνατά μας να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Θα είναι η τελευταία χρονιά που θα βλέπουμε στα γήπεδα της Volley League τον Ανδρέα τον Ανδρεάδη ή υπάρχει ακόμα βενζίνη στο τεπόζιτο? Θα εξαρτηθεί. Πιστεύω ακόμα ένα χρόνο, δύο, μάξιμο να χρηστώ. Βοηθάει και η θέση, έτσι, βοηθάει και η θέση. Βοηθάει και η θέση, αλλά εκτός από πρόοπτο, ίσως γίνει κάποια αλλαγή τελευταία στιγμή και θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.